Νομίζω ότι μπορώ να αρχίσω με αυτή τη συνεδρίαση για να σας δώσω κάποιες πληροφορίες σε σχέση με το τι έγινε στο Eurogroup. Συζητήσαμε πολλά, αλλά θα αρχίσω με την Ελλάδα γιατί η κατάσταση επήγει. Το Eurogroup σήμερα είδε ακριβώς την κατάσταση την οποία έχουμε σε σχέση με το πρόγραμμα της Ελλάδος και δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μικρή πρόοδος μεταξύ των θεσμών και της Ελλάδος. Και δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει μια συμφωνία. Δεν υπάρχει συμφωνία στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι εργαζόμαστε βάσει της συμφωνίας του Φεβρουαρίου, της 20ης Φεβρουαρίου. Ήταν μια θέση επί της οποίας είχαμε όλοι συμφωνήσει. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας υπήρχαν δύο ειδών ευελιξίες, όπως είχαμε πει. Το πρώτο ήταν ότι θα επιτρέψουμε στους θεσμούς να κοιτάξουν πολύ σοβαρά την παρούσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και αν αυτό είναι δυνατόν ή αναγκαίο να προσαρμόσουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και τους στόχους, λαμβάνοντας, επαναλαμβάνω, σοβαρά το γεγονός ότι η οικονομία στην Ελλάδα υπαναχωρεί. Δεύτερον, είπαν ότι θα πρέπει να αντικαταστήσουμε, να μπορούμε να αντικαταστήσουμε μέτρα, νέες απαιτήσεις, ανανεώσεις οι οποίες είχαν ζητηθεί, οι στοιχεία τα οποία είχαν παρουσιάσει οι Έλληνες, αφού τα αποτιμήσουν οι θεσμοί, να υπάρξει και μια δυνατότητα να αποδεχθούμε εναλλακτικές λύσεις ή εναλλακτικές προτάσεις. Οι θεσμοί έκαναν χρήση αυτών των δύο δυνατοτήτων και τις εκμένες ευελιξίες τις οποίες τους δώσαμε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τις ελληνικές αρχές. Αλλά εδώ και τώρα η πρόοδος η οποία έχει γίνει είναι πολύ μικρή. Πολύ λίγα νέα μέτρα έχουν εμφανιστεί τα οποία να μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι σοβαρά και μπορεί να μπουν σε μια νέα συζήτηση, σε ένα νέο πλαίσιο. Οπότε οι συζητήσεις της τελευταίας εβδομάδας ή εβδομάδων δεν προχώρησαν, δεν προωθήθηκαν επαρκώς. Σήμερα στείλαμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς τις ελληνικές αρχές και είπαμε, είναι δικό σας θέμα να υποβάλλετε συμπληρωματικές προτάσεις τις επόμενες μέρες. Εσείς πρέπει να κινηθείτε σε συνεργασία με τους θεσμούς με πλήρη και αγαστή συμφωνία με το τι είπαμε στις 20 Φεβρουαρίου. Εδώ και τώρα είναι ακόμα δυνατόν να υπάρξει μια συμφωνία. Είναι δυνατόν να επιμηκυνθεί το ισχύον πρόγραμμα πέραν της 30 Ιουνίου. Αλλά η μπάλα είναι στο τερέν των Ελλήνων αυτή τη στιγμή σαφέστατα. Αισθανόμαστε ότι μια συμφωνία η οποία θα κλειστεί πρέπει να είναι αξιόπιστη. Πρέπει να είναι αξιόπιστη, δηλαδή να υπάρχει μια βιώσιμη λύση και δυνατότητα ανάκαμψης της Ελλάδος. Πρέπει να είναι αξιόπιστη όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη και το νόμισμα. Εάν είναι μια τέτοια συμφωνία υπάρξει τις επόμενες μέρες, αν εμφανιστεί και υποβληθεί στο Eurogroup, εάν φτάσει σε εμάς, τότε θα βασιστούμε βάσει αυτού του στοιχείου της αξιοπιστίας για την Ευρωζώνη στο σύνολό της και για την Ελλάδα. Και τέλος θέλω να επαναλάβω, το έχω πει πολλαπλώς, η κλεψίδρα αδειάζει, έχουμε μέχρι το τέλος του μηνός, πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρό, υπάρχουν και κοινοβούλια τα οποία θα πρέπει να ακουστούν, έχουμε ελάχιστο χρόνο. Σήμερα συζητήσαμε επίσης την κατάσταση της Κύπρου. Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι το πρόγραμμα της Κύπρου επανήλθε. Υπάρχει μια συμβατότητα με τις απαιτήσεις οι οποίες υπήρχαν. Δεχθήσαμε την θέση η οποία παρουσιάστηκε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θέλω απλώς να πω και να υπογραμμίσω ότι καλωσορίζουμε την πρόοδο της Κύπρου, τις νέες αναθεωρήσεις και ανακατατάσεις, την ολοκλήρωση του προγράμματος και το γεγονός ότι πραγματικά το θέμα των μη εξυπηρετουμένων δανείων έχει καλυφθεί. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις ακόμα για το κυπριακό πρόγραμμα. Ιδίως θα πρέπει εκεί τη στιγμή να κοιταχθούν το θέμα των μετοχών και όλα τα σχετικά. Αυτό πρέπει να είναι ένα κομβικό θέμα προκειμένο. Ιδίως όμως κοιτώντας την εικόνα η οποία στο σύνολό της είναι πολύ θετική, πιστεύουμε ότι οι νέες εξελίξεις οι οποίες θα υπάρχουν, οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες οι οποίες θα υπάρξουν θα μας καλύψουν πλήρως. Κοιτάξαμε εκ του σύνεγγες και την κατάσταση της Πόρτο
Γαλλίας. Ακούσαμε τις θέσεις των θεσμών προκειμένου όσον αφορά την δεύτερη αποτίμηση και ιδίως την επαφή του Δουνουτού, το οποίο προκειμένου κάνει, έκανε και ένα post-monitoring και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμμετείχε προκειμένου. Ξέρω ότι εσείς το λέτε τόρτος, είναι ένας έλεγχος early warning. Χαιρόμαστε για την πρόοδο, θέλουμε να ελπίζουμε ότι η ανάκαμψη της Πορτογαλίας θα συνεχιστεί και ενδυνάμωση της οικονομίας της. Οι προκλήσεις στον τομέα των φορολογικών εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά είμαστε σίγουροι ότι η Πορτογαλία θα συνεχίσει προς το σωστό δρόμο. Αυτές οι εξελίσσεις, Πορτογαλία και Κύπρο, ήταν οι συζητήσεις τις οποίες τις είχαμε συζητήσει και συνδυασμό με το τι έγινε στην Ισπανία και στην Ιρλανδία, μας λένε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο κρατών οι οποίες είναι σε θέση να επανακάμψουν, να πάρουν στα χέρια τους την οικονομία, τις χέρια τους και να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να μπουν στο σωστό δρόμο. Θέλω να πω ότι συγχαίρω τον λόγο και της Πορτογαλίας και την Κύπρο για τις προσπάθειες τις οποίες κάνανε και έδειξαν ότι μπορούν πραγματικά να δεσμευθούν και μέσα από τις προσπάθειές τους να φτάσουν σε ένα πολύ καλό συμπέρασμα και αποτέλεσμα. Συζητήσαμε μια ευρία παλέτα σημαντικών θεμάτων για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κριστίν Λαγκάρντ μας είπε τι έχει γίνει σε σχέση με το Δουνουτού και σχέσεις με την τέταρτη αποτίμηση της Ευρωζώνης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως και εμείς, βλέπουμε μια κυκλική ανάκαμψη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό έχει άμεση σχέση με κάποιους παράγοντες οι οποίοι μπορεί να μην είναι συνεχώς παρόντες, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να ενισχύσουμε τους παράγοντες ανάκαμψης και να κοιτάξουμε ακριβώς ποια είναι τα νέα στοιχεία, τα καινοτόμα τα οποία θα πρέπει να εισπεράσει. Μέσα στο Ευρωζώνη αποδειχθήκαμε τις διαρθρωτικές αλλαγές, τις προτάσεις μεταξύ άλλων, τις διαρθρωτικές οι οποίες επρότεινε το Δουνουτού για συγκεκριμένους τομείς. Και ένα το οποίο πράγμα το οποίο μας είπε το Δουνουτού είναι ότι τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε σε σχέση με τα επιτόκια, τα οποία ήταν έκτακτα και ιδιαίτερα αυτή την εποχή, είναι κάτι το οποίο πρέπει να κοιταχθεί εκ του σύνεγγης. Είπαμε ότι αυτά τα πολύ χαμηλά επιτόκια μπορεί να είναι και ένα παράθυρο για να υπάρξει ένα ισοσκελισμός των δημοσίων δαπανών, ιδίως όταν πρόκειται για αναθεώρηση των οικονομιών μας. Είναι μια δυνατότητα, ένα παράθυρο δυνατότητας το οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Θα επανέλθουμε στο σύνολο. Επίσης υπάρχει μια επικάλυψη των προτήτων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των συστάσεων οι οποίες έχουν γίνει εκ μέρους της Κομισιόν, το οποίο είναι μέσα στο τρίμηνο αυτό και την παρουσίαση της Κομισιόν. Ενστερνιστήκαμε αυτές τις θέσεις, είπαμε θα κοιτάξουμε εκ του σύνεγγης την εφαρμογή τα επόμενα χρόνια και θέλουμε να ελπίζουμε θα μπορούμε να τα βάλουμε όλα αυτά στην ημερησία διάταξη της πρόοδου, η οποία θα χαρακτηρίζει τις εργασίες μας. Πρέπει να συνεχίσουμε με αυτήν την τάση η οποία υπάρχει, την εξέλιξη για αναδιορθώσεις, για ανακατατάξεις και για πρόοδο και πάνω απ' όλα να είμαστε σίγουροι ότι κινούμεθα με ενεργούς ρυθμούς. Αυτά είναι τα κομβικά σημεία και τώρα στρέφομαι στον Πιέρ για να συνεχίσει. Γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν δύσκολη η συνάντηση σήμερα. Είχα υπογραμμίσει επίσης εκ των προτέρων ότι θα έπρεπε να είναι χρήσιμη και να μας βοηθήσει να κάνουμε πρόοδο, να προσεγγίσουμε προς μία λύση. Το ήλπιζα αυτό. Δεν ήμουν βέβαια σίγουρος ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον προσδιορισμό. Σίγουρα συζητήσαμε με την ελληνική κυβέρνηση με έναν και μοναδικό στόχο, δηλαδή να υπάρξει σταθερότητα και ευημερία στην χώρα αυτή και ικανή να παράξει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, κάτι το οποίο έχουν ανάγκη οι πολίτες της. Αυτό όμως περνά επίσης από τον σεβασμό από πλευράς της Ελλάδας των δεσμεύσεών της και από το γεγονός ότι η χώρα θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και προσιλωμένη μέσα στην ζώνη του ευρώ. Το έχω πει και το ξαναλέω, είναι προς το συμφέρον όλων να, και αυτό ουσιαστικά συνιστά και την δύναμη αυτού του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, να διατηρήσουμε λοιπόν αυτήν την ακεραιότητα και το μη αναστρέψιμο των 19. Έχουμε ήδη κάνει πρόοδο τις τελευταίες εβδομάδες, ιδιαίτερα
μετά από την Σύνοδο Κορυφής στην Ρήγα. Οι θεσμοί έχουν κάνει την δουλειά τους. Όμως χρειάζεται να υπογραμμίσουμε και να δηλώσουμε ότι εδώ και δύο εβδομάδες βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, αν θέλετε, αποκλεισμού, γιατί πραγματικά ήδη έχουν γίνει προτάσεις από τους θεσμούς προς την Ελλάδα, οι οποίες ήταν εύλογες. Δεν χρειάζεται να γίνει λόγος ούτε για θυσίες, ούτε για υπερβολικές περικοπές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και το γενές πλεόνασμα. Όμως, περιμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, ούτε έχουν διατυπωθεί ακόμα τις προτάσεις. Άρα, λοιπόν, η μπάλα βρίσκεται και παραμένει στην ελληνική πλευρά. Άρα, λοιπόν, καταγράψαμε αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη και ανησυχητική κατάσταση. Όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι προθεσμίες. 30 Ιουνίου είναι δηλαδή το τέλος του προγράμματος αυτού και ταυτόχρονα επίκειται και η καταβολή της δόσης προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα, λοιπόν, μας μένει λίγος χρόνος για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Θα ήταν βεβαίως προτιμητέο να έχουν ληφθεί αυτές οι αποφάσεις σήμερα ή τουλάχιστον να είχαμε κάνει επαρκή πρόοδο. Δεν ήταν όμως αυτό εφικτό. Άρα, λοιπόν, από τούδε και στο εξής, αυτή τη στιγμή προσεγγίζουμε προς το τέλος. Σε ό,τι αφορά την Κομισιόν, κάνει έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση να επανέλθει σοβαρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δεσμευτεί δημιουργικά προκειμένου να αποδεχθεί να κάνει εύλογους συμβιβασμούς, ούτως ώστε να αποφευχθεί μια καταστροφική έκβαση. Εδώ συνυπογράφω το μήνυμα που έδωσε ο Γερούν. Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει. Σε ό,τι αφορά την Κομισιόν, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο πρόεδρος, ο κύριος Γιούνκερ, καθώς επίσης και εγώ και όλη η ομάδα, είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε νύχθη ημερών προκειμένου να φτάσουμε σε αυτήν την συμφωνία με την Ελλάδα για την οποία υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Θεωρώ ότι ακόμα αυτό είναι εφικτό και επίσης ότι είναι και απόλυτα αναγκαίο. Γνωρίζω βεβαίως ότι είναι δύσκολο. Υπάρχει λίγος χρόνος και τώρα πρέπει να αναλάβουμε δράση και να πάρουμε αποφάσεις. Επιτρέψατε μου τώρα να έρθω και στα άλλα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Πρώτον, Κύπρος. Καλωσορίζω το γεγονός ότι το Eurogroup έχει προσυπογράψει την καταβολή της επόμενης δόσης της χρηματοοικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο. Δεν υπάρχει συμφωνία για την Ελλάδα. Υπάρχει όμως μια πληροφορία από το Reuters που πρέπει να σας τη μεταδώσουμε. Δεν ξέρουμε αν